Τώρα, εγώ θέλω να μου σχολιάσετε και κάτι άλλο. Να μου σχολιάσετε και το γεγονός ότι για μένα δυστυχώς υπάρχει κόσμος που πηγαίνει σε μια δημοσκόπηση και λέει: εγώ θα ψηφίσω Καστιάρη. Μετά από όλα αυτά. Να σας πω κάτι. Όλη αυτή η ιστορία που σέρνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα αποτελεί και διαφήμιση για τη Χρυσή Αυγή. Mm-hmm. Και το λέω αυτό διότι εάν έγκαιρα είχε ολοκληρωθεί και είχε τελεσιδικήσει η υπόθεση της Χρυσής Αυγής, σήμερα δεν θα το κουβεντιάζαμε. Δεν θα είχε τεθεί τέτοιο ζήτημα. Δεν θα χρειάζονταν τροπολογία. Δεν θα χρειάζονταν τροπολογία. Θα συμφωνήσω, κύριε Κακλαμάνη, με αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή. Η διαφορά είναι ότι την ευθύνη την έχει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι σέρνεται εδώ και 8 χρόνια αυτή η ιστορία. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για το γεγονός δηλαδή ότι υφίσταται ένα τέτοιο ζήτημα σήμερα. Τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις με τον λεγόμενο αχυράνθρωπο του καταδικασμένου Ναζί αποδεικνύει ότι τέτοιες υποθέσεις δεν αντιμετωπίζονται με νομοθετικές ρυθμίσεις. Ο λαός είναι αυτός που πρέπει να τους βάλει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Όχι με την ψήφο. Θα σας πω αυτό που λέει και το τραγούδι: το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον. Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον. Και νομίζω ότι ο λαός και ιδιαίτερα η νεολαία πρέπει να δώσει αποστομωτική απάντηση. Γιατί πρόκειται για μια συστημική δύναμη η Χρυσή Αυγή. Mm-hmm. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται από την κρατική πολιτική, από στελέχη της κυβέρνησης να προσδώσουν ένα αντισυσμικό προσωπείο στη Χρυσή Αυγή, στην πραγματικότητα πρόκειται για μια βαθιά συστημική εγκληματική οργάνωση που τροφοδοτείται και από πολιτικά πρόσωπα και από την ίδια τη δικαιοσύνη ενίοτε. Και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που το αποδεικνύουν. Ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό και ατράνταχτο παράδειγμα? Το γεγονός ότι πριν από ένα χρόνο στη Βουλή κλήθηκε ο Ζελένσκι να μιλήσει και μάλιστα φιλοξενήθηκε και το νεοναζιστικό μόρφωμα Αζόφ της Ουκρανίας, που τότε όλοι πλην Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ήταν όρθιοι και χειροκροτούσαν. Κάποιοι άλλοι καθιστοί βέβαια και χειροκροτούσατε κάτω από τα έδρανα. Λέτε ψέματα. Η Νέα Δημοκρατία ήταν όρθιοι, κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές ήταν όρθιοι και κάποιοι ήταν καθιστοί και χειροκροτούσατε κάτω από τα έδρανα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πειράζει όμως, δεν ξέρω. Το πολιτικό σύστημα λοιπόν είναι αυτό που πραγματικά τροφοδοτεί τη Χρυσή Αυγή. Τώρα από εκεί και μετά, την τροπολογία που είχε έρθει πριν από κάποιους μήνες στη Βουλή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν την ψήφισε, όπως δεν ψήφισε και την αντίστοιχη τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, διότι κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή τι? Έδινε και δίνει τη δυνατότητα γενικεύσεων, ανοίγοντας επικίνδυνους δρόμους που μπορεί να συμπεριλάβει και κόμματα που θα κριθεί. Άρα, κύριε Συντυχάκη, για να καταλάβω, άρα να κατέβει το κόμμα Καστιάρη και ο ελληνικός λαός να κρίνει πώς θα κινηθεί και θα πάρει? Όχι. Επαναλαμβάνω, η τροπολογία συμπεριλάμβανε απαράδεκτες γενικεύσεις, ανοίγοντας επικίνδυνους δρόμους. Είμαι πολύ συγκεκριμένο σε αυτά τα οποία αυτό, λέω. Αν μου επιτρέπετε, λόγω αυτή των εντυπώσεων. Χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω καταρχήν. Ότι αναφέρει στην τροπολογία. Ο νόμος, τώρα δεν είναι τροπολογία, ο νόμος αναφέρει για ναζιστικές οργανώσεις φασιστικές. Όχι. Μπορώ να καταλάβω. Δεν αναφέρει μόνο αυτό. Μπορώ... Γι' αυτό είμαι πολύ συγκεκριμένος, ότι ανοίγει επικίνδυνους δρόμους γιατί μπορεί να συμπεριλάβει. Μπορώ να καταλάβω τους μπορεί να συμπεριλάβει και κόμματα που δεν θα εξυπηρετούν κατά την κρίση τους το δημοκρατικό πολίτευμα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Δεν αναφέρεται δηλαδή, αυτό όταν αμφισβητεί κάποιος την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, για παράδειγμα, πιθανά να μπει στην ίδια κρίση μέσα που μπορεί να μπει ένα ακροδεξιό μόρφωμα όπως η Χρυσή Αυγή ή οποιοδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν αυτή η συνειρμή κατά την άποψή μας είναι επικίνδυνη. Πέρα από όλα τα άλλα όμως, μπορεί να γενικεύσει και ένα έλεγχο στα εσωτερικά των κομμάτων, τη λειτουργία του, τη δράση του. Και η τροπολογία η οποία ήρθε τώρα είναι η προέκταση της προηγούμενης τροπολογίας. Κατά συνέπεια, δεν θα συμφωνήσουμε ούτε με αυτήν. Κυρώνονται τα ναζιστικά και φασιστικά. Στο Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, στο νομό Αχαΐας. Ναι, το 80-82. Και μπορεί και πολλοί από το ΚΚ στη Σοβιετική Ένωση που είχαν σπουδάσει βρίσκονται σε φασιστικές οργανώσεις. Σας το λέω. Σας απαντώ, διότι η κινητικότητα των στελεχών γίνεται από παντού. Ξέρω στελέχη που είναι εκπαιδευμένα στη Ρωσία. Στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση, είναι σε ακροδεξιές περιοχές. Και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ περάσανε κτλ. Το πρόσφατο παράδειγμα στο εργατικό κέντρο. Μιλάμε τώρα για το 82-83. Εργατικό κέντρο Πύργου πρόσφατα που από κοινού. Βοηθάει πάρα πολύ κόσμο στο δημοκρατικό διάλογο. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟ. Αυτό που είπατε βοηθάει πάρα πολύ τη δημοκρατία και τη διάλογο μεταξύ μας. Πάμε σύντομα για πιστικό διάλειμμα. Ένα λεπτό και παραχόμαστε. Θέλουμε να δούμε λίγο για τα θέματα της οικονομίας. Θέματα που έβαζαν οι χρυσαυγίτες είναι η στήριξη των εφαρμογών. Κύριε Συντυχάκη. Καταρχήν για την νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που έθεσε ο κύριος Κακλαμάνης. Μην ξεχνάμε και τον Αντρέα Παπανδρέου. Η νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας δεν ήταν παραχώρηση. Ήταν κατάκτηση. Ήταν κατάκτηση του ελληνικού. Εσείς το ερμηνεύετε έτσι. Εγώ είπατε από την κυβέρνηση Καραμαλή. Και λέω λοιπόν. Το ιστορικό γεγονός. Με την κυβέρνηση Καραμαλή είχαμε την τυπική νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ακολούθησε τις de facto νομιμοποίησεις από τα ίδια τα μέλη, τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, από την αντιδικτατορική δράση του ίδιου του λαού μας, με τις φυλακές και τις εξορίες. Άρα λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν, ήταν κατάκτηση και δεν ήταν παραχώρηση. Το δεύτερο που έθεσε η κυρία Παντζελίκη, και νομίζω ότι πρέπει να μην υπάρχουν παρερμηνίες γύρω από τα θέματα του νόμου, της τροπολογίας για τη Χρυσή Αυγή. Ο νόμος δεν αναφέρει πουθενά για ναζιστικά κόμματα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λέει για κόμματα που έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση και για μία σειρά άλλα αδικήματα. Πρώτον. Δεύτερον, αναφέρει ότι ο Άριος Πάγος ελέγχει αν ένα κόμμα εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εσείς πιστεύετε ότι λοιπόν εξυπηρετείτε? Μην με διακόπτετε τώρα εσείς. Στη βάση αυτή λοιπόν και γι' αυτό, δηλαδή για το αν εξυπηρετεί την δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος, μπορεί να ζητάει ο Άριος Πάγος τεκμηρίωση από δικαστικές και άλλες αρχές. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, μπορεί να κάνει έλεγχο στη λειτουργία και στη δράση ενός κόμματος. Αυτές λοιπόν είναι οι γενικεύσεις και τα ερωτηματικά που τίθονται με τον νόμο, με την τροπολογία την οποία ψηφίσατε όλοι, πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Εγώ πιστεύω ότι είστε. Μάλλον δεν την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διαφωνούμε με την τροπολογία. Διαφωνούμε στο διορθώνο. Ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι δημοκρατικό. Το τρίτο. Εγώ αυτό πιστεύω. Το τρίτο ζήτημα. Υπάρχει η, να το πω έτσι, η βάση για να υπάρξει συνεργασία όλων των υπολείπων κομμάτων. Βεβαίως και υπάρχει. Και θα σας έλεγα ότι κυβέρνηση θα υπάρξει είτε από την πρώτη είτε από τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, είτε είναι μονοκομματική, είτε είναι δικομματική, είτε είναι τρικομματική. Και ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει στρατηγική συμφωνία σε βασικές επιλογές. Μα να ξεχάσουμε ότι το 50% των νομοσχεδίων στη Βουλή το έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Το 70% των νομοσχεδίων το έχει ψηφίσει. Το έχει ψηφίσει. Καθόλου τυχαία. Καθόλου τυχαία. Το 70% των νομοσχεδίων, τώρα αν είναι 68 ή αν είναι 72, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά η ουσία όμως είναι αυτή. Εάν λοιπόν νομίζετε ότι παίζω με τα ποσοστά, θα σας πάω στο τρίτο μνημόνιο, το οποίο το ψηφίσατε όλοι μαζί, πλην Λακεδαιμονίων μέσα στη Βουλή. Έτσι, που έφερε όλα τα δεινά, που έφερε για τον ελληνικό λαό. Το ψηφίσαμε. Άρα λοιπόν, ευτυχώς, γιατί θα είμαστε τώρα στη δραχμή. Θα είμαστε στη δραχμή τώρα. Όπως επίσης υπάρχουν και τα προσυμφωνηθέντα για την επόμενη ημέρα των εκλογών, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου τα 32 δισεκατομμύρια θα κατευθυνθούν σε πολύ συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους για τις ανεμογεννήτριες, για το φωτοβολταϊκά, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Έχουν συμφωνήσει όλα αυτά τα κόμματα. Άρα λοιπόν αντικειμενικά υπάρχει η βάση για συνεργασία όλων αυτών των κομμάτων. Άλλωστε νομίζω ότι και η μεταγραφή του κυρίου Αντώναρου στο ΣΥΡΙΖΑ ως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας επί κυβέρνησης Καραμαλής στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και η στήριξη του κυρίου Παχατουρίδη στο Περιστέρι, ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας για πάρα πολλά χρόνια, για να μην πω άλλες περιπτώσεις, και από το Πασόκ και το Κουκουέ στο Περιστέρι, και Παχατουρίδη ψήφιζε. Όχι, κάνετε λάθος. Το ξέρετε. Ποτέ. Το ξέρετε. Γι' αυτό παίρνει 75%. Μη σπεκουλάρετε τώρα. Μη σπεκουλάρετε. Αφού το ξέρετε. Μη σπεκουλάρετε. Δεν σπεκουλάρω καθόλου. Άρα λοιπόν, ξέρω αυτοδιοίκηση, ξέρω τι λέω. Εσείς τώρα τι υπερασπίζεστε? Υπερασπίζεστε. Ξέρω τι λέω. Γιατί υπερασπίζεστε δηλαδή. Επιχειρήματα. Γιατί δεν είναι επιχειρήματα. Τότε για πείτε μου, γιατί ο λαός δεν σας δίνει πάνω από 6%. Λέω λοιπόν ότι η λεγόμενη προοδευτική συμμαχία, την οποία επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα είναι ένας προοδευτικός άχταρμας που μέσα τους χωράει όλους. Χωράει τους πάντες. Και γι' αυτό λοιπόν την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν έχουν κανένα λόγο να μην πορευτούν μαζί. Γιατί αντικειμενικά υπάρχει η βάση της κοινής συμπόρευσης. Και φαίνεται από την πολιτική που εφάρμοσαν όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά. Λοιπόν. Μπορεί να κουνάτε το χέρι σας, κύριε Μπάρκα, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Αυτό που εμείς λέμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Φοβάται, ξέρετε, φοβάται. Επειδή πήγε η Κούνεβα εκεί πέρα, σου λέει τώρα να θα βγουν. Κύριε Μπάρκα, μην με διακόπτετε. Είναι αυτό. Επειδή η Κούνεβα ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσα εγώ να αντιτείνω. Και πήγε τώρα στο Κουκουέ, θα πω εγώ να, ήρθε το Κουκουέ σε εμάς. Άρα η απάντηση στο ερώτημα, αν το δέχεται το Κουκουέ, είναι η Κούνεβα. Λοιπόν, η πραγματικότητα όμως είναι αμήλικτη. Κύριε Κονταρίδη, η πραγματικότητα όμως είναι αμήλικτη. Η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Η ίδια στελέχη που είναι τώρα στο Κουκουέ και ήταν στη Νέα Δημοκρατία, θα πω εγώ ότι έγινα Νέα Δημοκρατία. Τι λέμε εμείς για τον κύριο Συντυχάκη είναι το παράδειγμα που οργάνωσε τον Μπουζουκιού. Αυτό λέει ο κύριος Συντυχάκης. Μη με διακόπτετε, κύριε Μπάρκα. Μη με διακόπτετε. Όταν θα πάρετε το λόγο, πείτε ό,τι θέλετε. Λέω όμως ότι την επόμενη μέρα, επειδή έτσι κι αλλιώς θα υπάρξει κυβέρνηση, άρα αυτά τα ψεύτικα διλήμματα και οι εκβιασμοί περί αστάθειας θα πρέπει να σταματήσουν και κυρίως να μην τσιμπήσει ο λαός. Την επόμενη μέρα κυβέρνηση θα υπάρξει. Είτε μονοκομματική, είτε δικομματική, είτε τρικομματική. Ναι. Έχουν προσχεδιάσει ποια θα είναι τα μέτρα. Τα μέτρα θα είναι αντιλαϊκά. Άρα λοιπόν, τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Ότι η επόμενη κυβέρνηση δεν πρέπει να είναι ισχυρή. Πρέπει να είναι ανίσχυρη για να μην μπορεί να περάσει τα αντιλαϊκά μέτρα. Και ποιος είναι αυτός που πρέπει να ισχυροποιηθεί για να υπάρξει η δύναμη ανάσχεσης, η δύναμη ανατροπής αυτής της πολιτικής? Προφανώς είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί να και γιατί ζητάμε ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδας. Ο λαός γιατί δεν σας δίνει αυτή τη δύναμη? Οι δημοσκοπήσεις, κύριε Κακλαμάνη, και οι φανερές και οι κρυφές, δείχνουν σημαντική άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Δηλαδή πόσο, και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων στις δημοσκοπήσεις θεωρούν το Κομμουνιστικό Κόμμα ως το πιο αξιόπιστο κόμμα από όλα τα υπόλοιπα. Ωραία, πόσο από το εκτιμάτε αυτό? 8%? Λοιπόν, άρα το 92% του λαού δεν σας εμπιστεύεται. Εντάξει, τώρα αυτή είναι μπακαλίστικη λογική. Αυτή είναι μπακαλίστικη λογική. Είναι μπακαλίστικη λογική. Να σας πω κάτι. Ποτέ όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το 5 δεν θα το κάνει 35 με ένα νόμο, με ένα άρθρο που θα τα καταργούσε όλα. Μαζί σας αυτό. Και ούτε φυσικά θα μπούμε στη λογική τη δική σας, ως ένα κόμμα, αμιγώς κόμμα της αστικής τάξης και του κεφαλαίου, να πάμε σε μια κοινή συνεργασία. Δηλαδή, ζητάτε συνεργασία από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Είναι δυνατόν? Δεν αναφέρομαι γενικώς. Αναφέρομαι γενικώς. Πότε συνέβη και δεν το πήρα χαμπάρι? Βεβαίως. Κοιτάω σένα, Νικήτα, γιατί είμαι απέναντί σου. Έτσι. Δεν μπορώ να κοιτάξω στα λοξά. Αλλά στην πραγματικότητα όμως αυτό το οποίο ζητάνε. Ωραία, εσείς να δείτε κάτι. Γιατί σκουκούει δεν μπαίνετε σε μια. Έχετε μια πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ να μπείτε σε μια ευρύτερη συνεργασία τη κεντροαριστεράς. Γιατί δεν μπαίνετε μέσα? Για να υπηρετήσουμε τι? Να διαμορφώσετε κάποιες πολιτικές. Να υπηρετήσουμε τι? Να βγάλουμε βρώμικη δουλειά? Να υπηρετήσουμε το νόμο Βρούτση Αχτσιόγλου για το βασικό μισθό? Που καθορίζεται με βάση υπουργικές αποφάσεις, εάν και εφόσον το επιτρέψει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και τα δημοσιονομικά μέτρα. Λοιπόν, να στηρίξουμε τον νόμο Κατρούγκαλου, να στηρίξουμε μια κυβέρνηση που η οποιαδήποτε κυβέρνηση κάνει συμφωνίες με τους Αμερικανούς και τον ΝΑΤΟ, σε ποια βάση θα πρέπει να υπάρξει αυτό? Αν πραγματικά ο λαός θέλει να βάλει εμπόδια σε αυτή την πολιτική, πρέπει να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ως μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, σε μια προοπτική να αντικρούσουμε αυτά τα μέτρα τα οποία θα έρθουν. Αυτή είναι η πρόταση που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.